Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με την αντιπροσωπεία των νεοεκλεγέντων βουλευτών του κόμματος Podemos της Ισπανίας, που ήταν η μεγάλη έκπληξη στις τελευταίες ευρωεκλογές. Πήραν ένα 8% και κατάφεραν να συγκεντρώσουν την δυσαρέσκεια αλλά και την ελπίδα των αγανακτισμένων του Ισπανών, που τα προηγούμενα χρόνια στις πλατείες της Μαδρίτης και των άλλων μεγάλων πόλεων δημιουργήσανε αυτές τις τεράστιες διαδηλώσεις, διεκδικώντας να σταματήσει η λιτότητα, διεκδικώντας ζωή με αξιοπρέπεια. Στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα έχουμε κοινά προβλήματα. Βρεθήκαμε κι εμείς την ίδια περίοδο στις πλατείες, στις μεγάλες διαδηλώσεις, προκειμένου να διεκδικήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Συμφωνήσαμε ότι ο αγώνας μας είναι κοινός. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσεις μας προκειμένου σε όλη την Ευρώπη να ξημερώσει μια μέρα αισιοδοξίας και προοπτικής για τους λαούς μας. Ταυτόχρονα συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο και στις δύο χώρες αλλά και στην Ευρώπη νέες ιδέες και νέοι άνθρωποι να φέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους θεσμούς, ένα νέο αέρα για την σχέση πολιτών και πολιτικής. Η πολιτική για μας δεν είναι επάγγελμα, η πολιτική για μας είναι να εκπροσωπούμε τους αγώνες, τις αγωνίες των λαών μας, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, που στις χώρες μας βρίσκονται σε μια κατάσταση εξαθλίωσης με την ανεργία στους νέους ανθρώπους και στις δύο χώρες να ξεπερνά το 60%. Μια νέα γενιά πολιτικών που δεν θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική προκειμένου να πάρουν σύνταξη από αυτήν, αλλά θέλουν να φέρουν μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τον αέρα των κινημάτων, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί όχι μόνο στις δύο χώρες μας, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να χτυπήσουμε και να υπερβούμε αυτό το κατεστημένο της διαπλοκής, της πολιτικής με την οικονομική εξουσία, που έχει φέρει τους λαούς μας σε αυτή την εξαιρετικά δυσαρεστή θέση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε την αντιπροσωπεία των νέων αυτών ευρωβουλευτών και στην ηλικία αλλά και στις ιδέες, στον τρόπο, στη συμπεριφορά. Φέρουν κάτι πραγματικά νέο, να τους έχουμε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να συντονίσουμε τη δράση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. We are very happy with this meeting. It has been very important for us. Not just because from this moment we are going to have a very good relation and cooperation with Syriza, but because for us Syriza is a hope for the European people. We think that we are not in politics just to have a subaltern position in politics. We think that we need to change Europe. We need to change this Europe who is working for the banks and for the financial powers. And we need a Europe working for the people and for the citizens. And Syriza is probably the best expression of a new power in Europe, the power of the people. We are in politics because we want to win. And we are going to win in Greece, and after that we will win in Spain, in Italy, and in other countries in order to create a euro for the citizen and not a euro for the banks. After this meeting, we organized different structures of cooperation between our two forces, and we are sure that the European scenario is going to be a great space of empowerment for the people and for the citizens of Europe in order to change this terrible situation that is situating our countries in a colonized position. We say it in our campaign, we don't want to be a colony of Germany, we don't want to be a colony of the European Troika. We want sovereignty, we want freedom, we want social rights and dignity for our countries. And for us, it's a pleasure and an honor work with Syriza in order to achieve this target.